Τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στο δρόμο προς το συνέδριο του κόμματος 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου στην Αθήνα και στις ευρωεκλογές, περιέγραψε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Νικόλας Φαραντούρης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και σύμβουλος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανου Κασελάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει αναδιάταξη των πολιτικών συσχετισμών. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει από μια περίοδο εσωστρέφειας. Ήδη οι προτάσεις μας εντός και εκτός κοινοβουλίου κατατίθενται και συζητώνται με την κοινωνία. Με εφαλτήριο το συνέδριό μας ξεκινάμε μια αντεπίθεση στα προβλήματα. Ο εχθρός μας είναι τα προβλήματα και οι συντηρητικές, αντιδραστικές πολιτικές οι οποίες φέρνει συνεχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα της αντεπίθεσης, ήρθε η ώρα της γείωσης με την κοινωνία. Είναι κάτι που το ζητάει ο ίδιος ο κόσμος και οφείλουμε και εμείς να ανταποκριθούμε. Στόχος μας είναι ένα ανοιχτό συνέδριο, ένα συνέδριο πολιτικό γεγονός για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο προσυνδιακός διάλογος έχει ήδη ξεκινήσει από τις 15 Γενάρη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου. Εν συνεχεία, στις 17 με 18 Φλεβάρι, θα πραγματοποιηθεί η εκλογή συνέδρων και νέων οργάνων στις οργανώσεις μελών και στην Ομαρχιακή. Σε αυτή τη νέα πορεία του ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, καλούμε κάθε μέλος του κόμματος αλλά και κάθε αριστερό, προοδευτικό και δημοκρατικό πολίτη να συμμετάσχει με τον αγώνα του και τη δράση του στην ανασυγκρότηση του κόμματος και της παράταξης για το μέλλον του λαού και του τόπου. Ξεκινάμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα δεδομένα τα κομματικά, που είναι ο ανοιχτός προσυνεδριακός διάλογος. Ένας διάλογος που επιδιώκουμε να γίνει με την κοινωνία και όχι μέσα στα στενά πλαίσια του κόμματός μας. Στις δηλώσεις του, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν σε φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία της Κρήτης, όπως οι ενεργειακές υποδομές, τα προβλήματα στο χώρο της δημόσιας υγείας, καθώς και στο ΒΟΑΚ. Ιδιαίτερη μνήμα έγινε και στο θέμα της ακρίβειας που πλήττει και τους κατοίκους της Κρήτης. Το τσουνάμι της ακρίβειας που τόσο ανάγκη έχει η ελληνική κοινωνία να δει μια προσπάθεια ανάσχεσής του. Και ανάσχεση δεν υπάρχει, διότι οι συγκεκριμένες ιδεολειπτικές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας προσκρούν σε ίδια συμφέροντα από τα οποία άγεται και φέρεται. Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Νίκο Κατσαράκη και μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα το ζήτημα των ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων αλλά και το κλείσιμο πολλών τμήματων του ΕΛΜΕΠΑ. Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έχει ανοίξει νομίζω ότι βάζει στο επίκεντρο ξανά τον ρόλο αυτών των ιδρυμάτων για την κοινωνία και για τη χώρα ολόκληρη.